Στα θέματα αυτού του επεισοδίου ταξιδεύουμε στη Ζάκυνθο για το Zantefler Open, διεθνές βραβείο για Έλληνα σερβιτόρο. Επιτέλους, ο πρώτος καλεσμένος στο στούντιο του Bar Academy TV μετά από καιρό, καινούριος παίκτης στην ελληνική αγορά, Seven Islands Festival αυτό τον Ιούλιο στη Λευκάδα και giveaway! Να πέσει φανφάρα! Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά μου παιδιά. Και ξεκινάμε το επεισόδιο με την πιο mainstream ατάκα που ακούμε όλοι στον κλάδο αυτή την περίοδο. Έψ, φιλαράκι, έχεις κανέναν μπάρμαν ή σερβιτόρο για το μαγαζί μου να δουλέψει αυτή την περίοδο? Τι πιο επίκαιρο. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο 9 Ιουλίου, δεν έχω κανένα γνωστό γνωστή που να μην έχει αποκατασταθεί για αυτό το καλοκαίρι. Και εύχομαι να συμβαίνει το ίδιο και τον Οκτώβριο που θα γυρίσετε όλοι. Και τον Νοέμβριο, με χαρά να τα πούμε στο Athens Bar Show του 2021, όπου εκεί θα επικρατεί μια άλλη mainstream ατάκα. Hey, πού είσαι? Έχω να σε δω πριν τον COVID. I haven't seen you since the play. Προχωρήσουμε στα θέματα αυτής της εβδομάδας, όπου πρώτο θέμα είναι ένας νέος παίκτης στην ελληνική αγορά και δεν είναι άλλος από την Alexandrian Wine & Spirits. Με διεθνή παρουσία σε παραπάνω από 50 χώρες, με τα μέλη των ομάδων της να έχουν μακροχρόνια προϋπηρεσία στον κλάδο, έρχεται και στην ελληνική αγορά με όραμα να είναι δίπλα στους καταναλωτές στις ξεχωριστές στιγμές του. 18 κατηγορίες προϊόντων, 54 brands, 23 brand houses. Και εδώ μπροστά μου πλέον βλέπετε μερικά από τα προϊόντα της Alexandrian Wine & Spirits, τα οποία κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Μπείτε στο site alexandrianwinesandspirits.gr και εκεί θα μάθετε τα πάντα όσα χρειάζεται να ξέρετε για όλα τα brands, για όλα τα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα. Η Alexandrian Wine & Spirits θα είναι και στο Athens Bar Show του 2021, που όλοι ανυπομονούμε να έρθει το Νοέμβριο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μακριά για να τη δοκιμάσετε, έρχεται giveaway 20 φιάλες σε 10 τυχερούς σε λιγάκι. Εδώ, στο Bar Academy TV, έχουμε μπροστά μας τα brands Equiano Rumi, Alexandrian Spirit, Aqua Bianca Liqueur, The Kuiper Liqueur, Dictator, Brockmans, Premium Gin, Chopin, Potato Vodka, Liars, Dry London Spirit, Κρέσκοβα Vodka και Κλέος Μαστίχα. Μπείτε στο site alexandrianwinesandspirits.gr για να δείτε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Και ήρθε η ώρα για το giveaway της επετειακής φιάλης Alexandrian 7 αστέρων που φτιάχτηκε ειδικά για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Κάντε tag ένα φίλο ή φίλη σας που θέλετε να κερδίσει μαζί σας τη συλλεκτική φιάλη Alexandrian 7 αστέρων. Μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε κάνοντας tag διαφορετικό άτομο και ο διαγωνισμός ισχύει για όσους κάνουν σχόλιο κάτω από το βίντεο του IGTV και του Facebook. Θα μαζέψουμε τις συμμετοχές από όλες τις πλατφόρμες και θα κληρώσουμε 10 νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από 2 επαιτειακές φιάλες Alexandrian. Καλή σας επιτυχία! Και στο επόμενο θέμα στα Bar Academy News, ο ένας και μοναδικός, επιτέλους ένας διάσημος, ο Μαρκλίνι! Ελικόπτερα! Ελικόπτερα! Έλα, είσαι ίδιος, πάμε, κάνεις την κάμερα, πάμε το αγαπημένο μου, μπράβο, μπράβο! Νάτος! Ίδιος, και παράδειγμα. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Νίκος Γινάργυρος, το πιο viral αγόρι του 2021, ο νικητής του World Class της Ελλάδας. Τώρα εμείς σου κάνουμε γύρισμα Παρασκευή. Θέση 5η, τελείωσε το World Class. Πρώτα απ' όλα, πες μας τι θέση βγήκες. Θα μάθουμε την Τρίτη. Έλα ρε, πόσο είναι την Τρίτη, πόσο του μήνα? 12. Δεν θα έχω προλάβει να μοντάρω το φίλτο μέχρι την Τρίτη. Θα σου στείλω. Ωραία. Άρα ποιος νίκησε, αυτό το έχουμε. Ο υπέροχος James Grant από τον Καναδά. Νίκο, τι έγινε φέτος στο World Class? Τελικό. Ακριβώς και στο τελικό παίξαμε, διαγωνιστήκαμε ιντερνετικά πάλι. Στηθήκαμε στην εξαιρετική Bar Solutions. Με εξοπλισμό μας είχε στείλει το World Class. Ο διαγωνισμός ξεκινούσε Κυριακή, όπου απλά έδειξαν τα βίντεό μας και σερβιρίστηκαν το κέλιο του Johnny Walker. Παρουσιάστηκε μέσω ενός βίντεο μονόλεπτου χωρίς να έχουμε κάποια φυσική παρουσία. Ένα εξάλλητο βίντεο masterclass με το Tanker Ray που πάλι οι κριτές αναπαρήγαγαν το ποτό μας και μας βαθμολόγησαν. Την δεύτερη διαγωνιστική μέρα ήταν το challenge της Kettle One High Collective. Ουσιαστικά παρουσιάστηκε το βίντεο που παρουσιάζαμε το High Collective πρώτη. Κάναμε ένα Q&A με τους κριτές, δηλαδή δοκίμασαν το ποτό και μας έκαναν κάποιες ερωτήσεις για το project μας. Και η Τρίτη ήταν η τελευταία μέρα για μένα, όπου παίξαμε το... διαγωνιστήκαμε με τη Δον Χούλιο και ένα σερβίρισμα που βασίζεται στις ρίζες. Και το ίδιο βράδυ μας ανακοίνωσαν τη δεκάδα. Δυστυχώς δεν ήμασταν μέσα.
Ποιες οι συνθήκες για να προετοιμαστείς φέτος? Είχες 1,5 μήνα προετοιμασίας από ό,τι κατάλαβα. Ναι, είχαμε 1,5 μήνα προετοιμασίας. Ήταν πιεστικός ο χρόνος. Νομίζω πάντα τόσο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν δίνει περισσότερο χρόνο. Έπρεπε να ετοιμαστούμε για 5 δοκιμασίες ουσιαστικά. Τα deadline ήταν πάρα πολύ strict, δηλαδή κάθε 7 μέρες έπρεπε κάτι να κάνουμε. Ήταν μεγάλη η πίεση και αυτό που ουσιαστικά νομίζω με κούρασε περισσότερο από όλα ήταν ο τεράστιος όγκος επικοινωνιών. Είχαμε 445 email την ημέρα και πράγματα που άλλαζαν. Έπρεπε, ζητούσαμε διευκρινήσεις για τα challenge. Κάθε μέρα είχαμε κάποια καινούρια διευκρίνηση, κάτι άλλαζε, κάτι γινόταν. Μην το πει. Έλα, να πούμε ότι ένα email δεν το διάβασες. Δεν διάβασες π.χ. ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσεις σιφόν σε ένα challenge, το χρησιμοποιήσεις, το γυρίσαμε. Και μετά έτρεχα εγώ να μοντάρω να κρύψω το σιφόν κάποιο. Το σιφόν. Α, έχουμε και ναι, κάτσε να πούμε και το λογοπαίγνιο. Θαλάσσιο τηλέφωνο που χρησιμοποιείται για μοντέρνες τεχνικές bartending. Σιφόν. Και μετά από αυτό το απέσιο λογοπαίγνιο, να πούμε ότι έχουμε γυρίσει Q&A επεισόδιο με τον Νίκο Γινάργυρο, γιατί είχαμε πολλά περισσότερα να πούμε, αλλά δεν χωράνε σε ένα Bar Academy News. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες ως ένθετο. Εύχομαι σύντομα να έρθεις και ως καλεσμένος. Και αυτό ήταν εργό. Αυτό ήταν δυστυχώς, φεύγεις. Πάρα πολύ ευγενικά στο είπα, θα μπορούσα να σου το πω και πολύ χειρότερα. Θες να πεις κάτι τελευταίο, τώρα που γυρίζει, κάτι το οποίο δεν θα έχεις ευκαιρία να το πεις, που δεν το είπες στο Q&A και θες να το πεις τώρα? Δεν έχει πολύ χρόνο. 3, 2, 1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο τον Γινάργυρο. Ευχαριστώ πολύ. Ή αλλιώς γνωστό ως Mad Clip του ελληνικού μπαρτέντινγκ. Αυτό το αστιάκι να κοπεί, παρακαλώ. Θα κοπεί, αλλά όχι στο μοντάζ. Και πάμε στο επόμενο θέμα για αυτήν την εβδομάδα. Μπορεί να έφυγε το αγόρι από τους παξούς από τον Bar Academy TV, αλλά κρατάμε το άρωμα του Ιωνίου και πάμε λίγο πιο δίπλα στη Λευκάδα, στο Seven Islands Festival. Το θυμάστε από, όχι πέρυσι, είχαμε COVID, πρόπερσι. Ας πέσουν εικόνες και βίντεο να σας πούμε τι θα γίνει φέτος. Seven Islands Festival για το 2021, η πρώτη μέρα στην πλατεία Μαρκά. Αφιέρωμα στον Λευκάδιο Χέρν, πάντρεμα ελληνικής και γιαπωνέζικης γαστρονομίας, με σεφ τον Αντρέα Χρυσομάλη, και τα μπαρ στα οποία θα συμμετέχουν να είναι το Abbey Kitchen Bar από την Πάτρα, Βογκατσικού 3 από τη Θεσσαλονίκη, Nectar Distillery από τη Θεσσαλονίκη, Frater & Soror από την Αθήνα και Theory Barrymore από την Αθήνα. Τη δεύτερη μέρα στο κηποθέατρο Tiki Culture με σεφ τον Ανδρέα Χρυσομάλη και Bars Γορίλα από τη Θεσσαλονίκη, Χάλαβρο από Ηράκλειο Κρήτης, Ουκούπα Έκοψ από Αθήνα, Parrots Big Aperitif από τη Δημότυχο, Ντόσα Γρήνιο και 42 Bar Stronomy από την Αθήνα. Και την τρίτη μέρα, αφιέρωμα 200 χρόνια Ελλάδα, κεντρική πλατεία Λευκάδας. Τα bars τα οποία θα συμμετέχουν θα είναι Τριμπέκα από Θεσσαλονίκη, Μπάρο Νίγρο από Αθήνα, Οντόρι Βερμουτερία Διατένε από την Αθήνα, Ατενή από την Αθήνα, Πορτοβέκιο από τους Παξούς, The Clams από την Αθήνα και Seven Sins από την Κέρκυρα. Seven Islands Festival λοιπόν, στη Λευκάδα 21, 22 και 23 Ιουλίου. Και παραμένουμε στα Επτάνησα, καθώς το Zante Flair Open πραγματοποιήθηκε στο Λαγανά της Ζακύνθου με μεγάλο χορηγό τη Στόλη Βότκα. Ο διοργανωτής Ντένις Καλογερίας, όπως κάθε χρόνο, κατάφερε να φέρει ονόματα από τον παγκόσμιο χάρτη των bartenders, με τις πρώτες θέσεις να τις κερδίζουν ο Ντένις Τριφάνος και ο Ρόμαν Ζαπάτα να είναι ο μεγάλος νικητής. Συγχαρητήρια για άλλη μια χρονιά στον Ντένις και στην ομάδα του που καταφέρουν να κρατήσουν ένα τόσο δυνατό θεσμό για το Flair Bartending ζωντανό. Και μην ξεχνάτε, τώρα που βλέπετε το βίντεο, τρέχει περίοδος εκτόσεων στην Bar Academy. Αν βλέπετε το βίντεο μέσα στον Ιούλιο, δεν το βλέπετε κάποια άλλη στιγμή, τις οποίες τις ονομάσαμε, έπρεπε να βρούμε ένα όνομα τέλος πάντων, July 30s, γιατί μείον 30% σε όλα τα σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέχρι 6 Αυγούστου, γιατί μετά φεύγουμε διακοπές και μετά γυρνάμε Σεπτέμβριο. Παρέχεται ειδική περίοδος μειωμένων τιμών κατά 30% για τα τμήματα που θα διεξαχθούν την περίοδο 8/6/2021 έως 6/8/2021. Μπείτε στο link στην περιγραφή του βίντεο για να δείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τα σεμινάρια, περιγραφές, ημερομηνίες διαθεσιμότητας, όρους, προϋποθέσεις κτλ. Κτλ. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι βίντεο της εβδομάδας, αλλά δεν θεωρώ ότι θα του άξιζε μια τόσο μικρή αναφορά, γιατί εμένα προσωπικά με συγκίνησε και με έκανε και περήφανο. Διεθνές βραβείο πήρε εργαζόμενο σε εστιατόριο στα Χανιά της Κρήτης, πιο συγκεκριμένα ο κύριος Βασίλης Παντελάκης, ο οποίος έσωσε τουρίστα από πνιγμό. Πάμε να δούμε το βίντεο ντοκουμέντο για να καταλάβετε τι συνέβη. Όσοι δεν το αντέχετε, έχει λίγο suspense.
Αν δεν το έχετε, προσπεράστε το. Λοιπόν, αυτό το ντοκουμέντο είναι Μάιος του 2019. Βρετανός τουρίστας με τη σύζυγό του απολαμβάνουν τις διακοπές του στα Χανιά και αποφασίζουν να γευματίσουν σε εστιατόριο. Εδώ βλέπετε τον τουρίστα που ξαφνικά στράβο καταπίνει και δεν μπορεί να ανασάνει. Εδώ αμέσως σηκώνεται όρθιος και η σύζυγός του προσπαθεί να τον βοηθήσει χωρίς αποτέλεσμα. Ευτυχώς λοιπόν ο κύριος Βασίλης Παντελάκης από μηχανής θεός επεμβαίνει και σώζει από πνιγμό τον τουρίστα με μία κίνηση για πρώτες βοήθειες που ο ίδιος λέει ότι την έμαθε από το ίντερνετ και μπράβο του. Μπορείτε να δείτε όλο το βίντεο στην περιγραφή, κρατά γύρω στα 90 δευτερόλεπτα το περιστατικό για να το δείτε βήμα-βήμα όσοι ενδιαφέρεστε. Έτσι λοιπόν ο κύριος Βασίλης Παντελάκης βραβεύτηκε από το Humans of 112 για τις πρώτες βοήθειες που προσέφερε. Στη συνέχεια δημιούργησε μία εκστρατεία για να ευαισθητοποιήσει στον κόσμο τη σημασία της γνώσης των πρώτων βοηθειών και όπως δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Παντελάκης στην κάμερα του Sky, καταφέραμε με αυτό το βίντεο να δει ο κόσμος ότι είναι δυνατό με τη γνώση πρώτων βοηθειών να σώσει κάποια ζωή. Σε επίσημα στοιχεία βρήκα ότι το 2018 5.223 άνθρωποι πέθαναν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από πνιγμό φαγητού. Ξέρω μία λύση είναι να μην φάμε, αλλά δεν είναι πολύ βιώσιμη. Εδώ λοιπόν είναι η στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε για εμάς. Όλοι εμείς που υδρώσαμε, υδρώνετε τη φανέλα πίσω από τα μπαρς, κάνετε τέλεια εξυπηρέτηση, εξαιρετικά ποτά, ξέρετε τα πάντα από τεχνικές bartending. Το επίπεδό σας είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρω αν πηγαίνει ψηλότερα, αλλά προφανώς κάθε χρόνο θα είστε και καλύτεροι. Να σώσουμε όμως την ζωή ενός πελάτη, το έχουμε. Έχουμε επενδύσει χρόνο σε αυτό. Βάρη είναι το κλίμα, το ξέρω. Last night in DJ Save My Life έλεγε το τραγούδι, αλλά δεν νομίζω ότι η κυρία αναφερόταν στις πρώτες βοήθειες που της προσέφερε κάποιος. Παιδιά, τι να σας πω, εγώ μετά από αυτό, αφού ο κύριος Παντελάκης το είπε, το έκανα κι εγώ. Μπήκα και είδα βίντεο για πρώτες βοήθειες. Μπράβο σας, κύριε Παντελάκη, σε μένα τα καταφέρατε. Αχρίαστο να είναι. Και τελευταίο νέο, το είμαστεέτοιμοι.gr που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο Bar Academy News συνεχίζει, ανακοινώνει και δημοσιεύει συνεντεύξεις με επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα. Και άλλο ένα Bar Academy News περνάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι τέλους σε άλλο ένα βίντεο του Bar Academy TV. Εάν θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο μας, κάντε subscribe στο κανάλι μας, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε like και σχόλιο στο βίντεο για να κεράσετε τον αλγόριθμο Negroni, να γουστάρει και να βγάζει πιο συχνά τα βίντεό μας. Θα τα ξαναπούμε. Τσάω! Shining in the sky, the rain.